Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Δεύτερο μέρος της εκπομπής και μαζί μας η ΑΕΚ Καλαμιάς. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη τον Τσαλίδη. Γεια σου Παναγιώτη. Τον Γιώργο τον Ίτσκο, μορφές του ποδοσφαίρου, του κοζανίτικου ποδοσφαίρου. Και τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα τον Γασικτσόπουλο. Γεια σου Κώστα. Παιδί, να αρχίσω ο Παναγιώτη από σένα. Τον Γιώργο, τον μεγαλύτερο. Τον μεγαλύτερο από τον Γιώργο. Θέλω να μου πεις, ξεκίνησε μία προσπάθεια πριν αρκετά χρόνια. Πριν τέσσερα χρόνια. Ποια ήταν η ιδέα και ποιοι ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν, για να θυμίσουμε αυτή την προσπάθεια, αυτή την ιδέα. Έτσι. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Παναγιώτη να κάνει την ομάδα στο χωριό. Γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω για σένα. Και μας είδε χρόνια φιλία του Παναγιώτη και είμαστε και συμπαίκτες πολλά χρόνια. Και έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε δειλά-δειλά την ομάδα. Η ομάδα στις 4 χρόνια ανέβηκε 2 κατηγορίες. Έπαιξε αλφα τοπικό. Πέρυσι έπεσε η ομάδα. Και τώρα κάνει μια προσπάθεια στο β' τοπικό να ξαναεπανέλθει στην αλφα. Όπως είπες, η ομάδα πέρυσι γνώρισε τον υποβιβασμό, πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να ξαναστηθείτε στα πόδια, να οριοθετήσετε νέους στόχους και να κάνετε αυτή την πορεία που κάνετε. Κοίταξε, η ομάδα έπεσε κατηγορία, εντάξει, λίγο πολύ το περιμέναμε, γιατί η ομάδα μας βασικά έχει παίκτες με μεγάλο μέσο όρο ηλικίας. Και πήραμε κάποιους παίκτες ακόμα και εντάξει, κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να ξαναβγάλουμε την ομάδα. Και Στόχος είναι η άνοδος. Στόχος είναι η άνοδος. Καθαρά η άνοδος. Θες να μας πεις, Παναγιώτη, ποια είναι η διοίκηση. Γιατί εσείς είστε δύο ποδοσφαιριστές που δεν είστε μόνο ποδοσφαιριστές. Είμαστε και διοίκηση. Είστε και διοίκηση, είστε και απ' όλα. Ναι. Εύφοροι ομάδας. Φροντιστές τα πάντα. Λίγο απ' όλα. Φροντιστές ομάδας, εύφοροι τα πάντα. Και καλύτερο για τον Κώστα να έχει τέτοιους ανθρώπους. Και δυο έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και εμείς να έχουμε προπονητή τον κύριο Κώστα όμως. Για πες μου η διοίκηση ποια είναι. Πάμε λίγο σε αυτό να πούμε που έπεσε η ομάδα. Η ανασύνταξη οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους που διοικούν την ομάδα, που βλέπουν καθαρά το ποδόσφαιρο σαν μια γιορτή. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ αν χάσει η ομάδα ή κερδίσει, τους ενδιαφέρει να είμαστε όλοι αγαπημένοι, όλοι ενωμένοι, να υπάρχει ένα σύλλογος ποδοσφαιρικός στο χωριό και να περνάμε όλοι όμορφα. Γι' αυτό έγινε μια ανασύνταξη από όλους στο β' τοπικό. Μαζευτήκαμε όλοι αγαπημένοι και ξεκινήσαμε από την αρχή την ομάδα για να πρωταγωνιστήσουμε. Ξανά για να βγούμε στην Α. Η διοίκηση αποτελείται πάντα από αυτούς που ξεκινήσαμε μαζί. Το φίλο μου τον Μπάρη τον Σεμερτζίδη, τον Γιώργο τον Σεμερτζίδη, που ξεκινήσαμε μαζί την ομάδα και συνεχίζουμε μαζί. Τον Σάκη τον Μπενογλίδη, τον Θείο και... Πώς να το πούμε, το θείο τον Αβράμ τον Γιαμουρίδη. Το μεγαλύτερο της διοίκησης. Τον μεγαλύτερο της διοίκησης. Ναι. Ηλικιακά. Τον Σταύρο τον Γιαμουρίδη. Τον Ιάκωβο τον Τζαλίδη, τον Κουμπάρο. Το θείο τον Αντώνη τον Τζαλίδη. Όλο το σόι. Όλο το σόι. Όλοι είναι Τζαλίδη και Γιαμουρίδη στο χωριό. Τζαλίδη και Γιαμουρίδη. Γι' αυτό είναι και μια οικογένεια. Έτσι βγαίνει και η οικογένεια. Έτσι, η ομάδα μας είναι μια οικογένεια. Η ομάδα είναι μια οικογένεια. Τώρα είτε διοίκηση είτε τα άτομα που είναι γύρω από τη διοίκηση. Του χωριού άτομα, όλοι είμαστε μία παρέα. Παναγιώτη, σίγουρα η προσπάθεια όλων σας και όλων της διοίκησης που ανέφερες είναι σπουδαία και σε ένα χωριό που είπατε και στο διάλειμμα που λέγαμε 70 κατοίκων. 70-80 κατοίκους. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και η ψυχή και το στήριγμα Παναγιώτης Τσαλίδης, Γιώργος Ίτσκος που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Μπράβο σας και πραγματικά. Σίγουρα, εμείς πρέπει να είμαστε πρωτεργάτες σε αυτή την προσπάθεια, έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Άμα δεν είμαστε εμείς οι μεγάλοι, εγώ ο Παναγιώτης, ο Νίκος Αδαμίδης. Και ο Νίκος Αδαμίδης. Ο Νίκος Αδαμίδης, έτσι. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορεί να γίνει ομάδα. Είναι παιδιά που ξεκινήσαμε την ομάδα όλοι μαζί.
παρέα και συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Και όχι μόνο, αν θυμηθεί κανένα, αν πάει πριν, αν ερχόταν πριν 2 χρόνια και έβλεπε το γήπεδο, εντάξει, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Και βλέπουμε φέτος με τις προσπάθειες όλων σας. Ναι, ναι. Οι ανθρώποι στο χωριό κάνανε εκπληκτικά πράγματα. Ένα γήπεδο στολίδι. Φαίνεται άλλωστε και στα βίντεο και αυτά που ανεβάζουμε. Ένα γήπεδο στολίδι που το κάναν καθαρά. Με προσωπική δουλειά. Με προσωπική δουλειά και μόνοι. Θυμάμαι όμως για τους γιος που λέγαμε, που συζητούσαν πολλές φορές, ότι λέγατε ήταν ένα πρόβλημα το γήπεδο και λέγατε θα το φτιάξουμε το γήπεδο. Θα το φτιάξουμε το γήπεδο. Πού θα πάει. Κοίταξε, κακά τα ψέματα. Η ομάδα τη δικιά μας έπρεπε να παίζει στο χωριό έτσι. Δεν γίνεται να είσαι μια από εδώ και μια από εκεί. Αυτό ήταν μειονέκτημα για μας. Τώρα είμαστε στο σπίτι μας, στο γήπεδό μας και κάνουμε την προσπάθειά μας και όπου βγει. Πάμε για άνοδο. Πάμε για άνοδο, ναι. Για άνοδο. Είσαι ευχαριστημένος από την προσέλευση του κόσμου. Στο χωριό. Ναι, ναι. Στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Ναι, στο γήπεδο. Η βοήθεια θα μας πει. Γιατί άλλο βοηθάω είτε οικονομικά είτε με τα ημερολόγια, άλλο αν στηρίζει και την προσπάθεια στο γήπεδο. Εντάξει, πιστεύω το χωριό όσο μπορεί στηρίζει. Ικανοποιημένοι είμαστε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και πολλά. Το χωριό είναι μικρό. Από την παρέα, από τους φίλους, ναι. Ναι, είναι κοντά στην ομάδα. Ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα. Βοηθάει όσο μπορεί. Το χωριό, ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι όσο μπορούν βοηθάνε. Γιώργο, είπαμε το χωριό μικρό. Μικρό. Οι καιροί δύσκολοι. Οικονομικά όλες οι ομάδες ζορίζουν. Πώς τα βγάζουμε πέρα και τι λύσεις έχουμε. Βοηθάει δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ο κόσμος, έστω αυτός ο κόσμος. Βοηθάει. Το χωριό είναι εντάξει, είναι το ευχάριστο ότι είναι δίπλα στην ομάδα. Βοηθάει και οικονομικά και ό,τι χρειαστούμε δουλειές στο γήπεδο, οτιδήποτε χρειαστούμε, όλοι οι χωριανοί βοηθάνε την ομάδα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Η συνεργασία εδώ με τον Κάση. Κάση. Κώστα. Γνωστός σαν Κάση, είσαι Κώστα. Καταρχήν ο Κώστας είναι πολύ καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα, τρομερά φιλότιμος. Και άρρωστος με τη δουλειά. Άρρωστος με τη δουλειά και μετά είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Αλλά πρώτα είναι φοβερός άνθρωπος, πολύ καλός. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει το θέμα άνοδος. Ξέρεις, τώρα το λέω εδώ μπροστά σου τώρα και να τον καλοπιάσω. Να μας βάζει να παίζουμε. Είναι και αυτό τώρα. Κοίταξε, είναι τύχη για κάθε προπονητή να έχει δύο έμπειρους παίκτες, δύο παιδιά πραγματικά που βοηθούν και εξωαγωνιστικά και αγωνιστικά. Έτσι. Εντάξει, μπορούσαμε να το βοηθήσουμε και παραπάνω τον Κώστα. Έτσι. Δεν τον βοήθησαμε όσο έπρεπε. Ναι. Δεν τον βοηθάμε μάλλον όσο πρέπει. Και μιλάω για. Τώρα Γιώργο, ακούω τώρα, δεν μιλάω. Ναι, τώρα μετά θα δώσω πάση σε σένα. Και μιλάω γιατί εντάξει, η ομάδα μας έχει μεγάλο μέσο ηλικίας και άμα δεν κάνεις προπόνηση, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή στην προπόνηση. Γιώργο Παναγιώτη, το λες και εσύ, ότι μεγάλος μέσος όρος ηλικίας, άρα υπάρχουν υποχρεώσεις. Ναι, άρα υπάρχουν δουλειές. Άρα δύσκολο το έργο του προπονητή. Πώς θα μαζέψουν το γήπεδο, πώς θα μαζευτούν το γήπεδο. Είναι δύσκολο. Έτσι υπάρχουν και δουλειές. Και βλέπω όμως ότι παρά αυτές τις δυσκολίες, τα αποτελέσματα έρχονται, είτε ήττα, είτε νίκη, το γλεντάκι μετά παραγωγή. Η ομάδα από ό,τι φαίνεται και στο μαγαζί. Ναι, από ό,τι φαίνεται και στατιστικά παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σκοράρει κατά ρυπάς, είναι πρώτη στα γκολ, πρώτη επίθεση στα γκολ, άρα παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχουμε μια αστάθεια λόγω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε προπονήσεις, λίγο αυτά, λίγο. Εντάξει, αυτό. Λίγο πέρσι αλλά χρόνια. Ναι, αλλά. αλλά παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο παίζει. Και αυτό είναι το κυριότερο. Να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ο προπονητής, εντάξει, σας βάζει. Παίζει μέσα, είναι στη βασική. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Είπαμε για τον προπονητή. Να πάρω να περάσουμε και στον Κώστα. Κώστα, στην Καλαμιά πόσο καιρό. Γιώργο, είναι δεύτερος χρόνος. Πέρυσι, εντάξει, με τον Παναγιώτη, με τον Γιώργο, γι' αυτό πήγα στην ομάδα. Ήταν δύσκολη η περσινή χρονιά, στο Μαυροδέντρι, φιλοξενούμενοι όλα τα παιχνίδια τα εντός. Ήταν δύσκολες ημέρες τότε. Οι ποδοσφαιριστές που επιλέξαμε να έρθουν στην ομάδα δεν βοήθησαν την ομάδα όπως θα έπρεπε, δεν ήταν καλοί αθλητές. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε μέσα στην Ιαννή.
πήγαμε με 15-16 άτομα Παναγιώτη. Mm. Δηλαδή, και όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, είπαμε αυτό το πράγμα, ότι τελειώσαμε τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν ήμασταν διαλυμένοι. Πέσαμε αξιοπρεπώς. Πήγαμε σαν ομάδα. Ναι. Θυμόμαστε καλές στιγμές, θυμόμαστε κάποιες ήττες εκεί πέρα με πολλά γκολ και τέτοια. Δεν θα πρέπει ίσως για την ομάδα της Καλαμιάς να... εντάξει, περάσαμε. Εντάξει, όπως είπε και ο Παναγιώτης πριν και ο Γιώργος, ήταν ένα μικρό χωριό και το άλμα που έκανε ήταν μεγάλη υπόθεση. Σίγουρα ήταν αυτή η μετάβαση από τη Β' στην Α, βλέπουμε και πολλές ομάδες. Αυτό συζητούσαμε και με τα παιδιά του πρώτου χωρίου εδώ πέρα, ότι υπάρχει μεγάλο άνοιγμα Β' με Α. Και πρέπει... πιστεύω μία ομάδα που από τη Β' κάνει το άλμα να παίξει στην, από τη Β' να παίξει στην Α, να έχει παίκτες, να έχει διοίκηση, να έχει οργάνωση για να το χαρεί. Αν είναι να πάει και να ξαναπέσει εκεί πέρα και να μην το ευχαριστηθεί στη διάρκεια της χρονιάς, πρέπει είναι να έχει βάση ομάδα. Πρέπει να έχει βάση ομάδα. Σε στεναχωρεί λίγο αυτό το πράγμα. Κώστα, εδώ δεν το λέμε για να το λέμε, γιατί πολλές φορές λες κάτι για να το λες. Απλώς εδώ δείχνει καλά μια, γιατί και την προσέχω και ξέρω και τον Γιώργο και τον Παναγιώτη, αλλά και εσένα. Πραγματικά η ομάδα αυτή είναι η οικογένεια. Πραγματικά βγάζει μια οικογένεια. Και αυτά είναι προτεργάτες από εδώ, από τα παιδιά, έτσι. Γιώργο. Εδώ ξεκινάει, όπως το ξεκίνησα με αυτό το σκεπτικό, και πραγματικά βγάζει, το βγάζει αυτό τη οικογένεια. Εμείς είμαστε η μόνη ομάδα πέρυσι που πέσαμε και κάναμε γλέντι καθόλου. Ναι. Γιατί έχουμε. Υπάρχουν και τα όσο και ομοριστικό και να είναι. Οι άνθρωποι της διοίκησης κάνανε γλέντι καθόλου. Με ψηφίσματα, καθόδου είναι... με σούβλες. Αυτό είναι ο Κώστας. Το γλεντήσαμε. Να καλέσουμε την ΕΣ. Το ευχαριστηθήκαμε. Άσχετα που δεν βγήκαν τα πράγματα όπως δεν έπρεπε να βγουν. Είναι ποδόσφαιρο, το χαίρεσε. Παρά την πικρία που μπορεί να έχει ενδεχομένως, γιατί πραγματικά μπορούσε να πας καλύτερα σύμφωνα με αυτά, δεν έχει σημασία. Αυτό είπαμε. Για την τωρινή ομάδα τώρα, να πω δύο πραγματάκια. Ναι, ναι. Λοιπόν, να αναφέρω τον Βασίλη τον Σιμιτζή. Θέλω τον αναφέρω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είναι, πρώτα είναι φίλος, είναι συμπαίκτης, συνάδελφος και συμπαίκτης στην ομάδα Παλεμάχων στη ΔΕΗ που συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα. Ήρθε το παιδί, ήταν ο πρώτος θεματοφύλακας, δεν μπορούσαμε να βρούμε θεματοφύλακα και ήρθε να μας βοηθήσει και πραγματικά στέκεται, και αν δεν είχε τραυματισμό θα έπαιζε και σε περισσότερα παιχνίδια. Ο Βασίλης, ο οποίος έπαιζε στην Καλαμιά και την περίοδο 91-92. Ναι. Είναι, δηλαδή για αυτό το παιδί είναι κόσμημα, δεν το συζητάμε. Ναι. Και από πίσω ήρθε και ο Λαζαριώτης ο Μάκης, με όρεξη, προσφέρει στην ομάδα και μπράβο σε αυτά τα παιδιά. Σε παρατηρώ και... Λοιπόν, όπως και στα υπόλοιπα τα παιδιά, αλλά κάτι το ιδιαίτερο στο Βασίλη και στο Μάκη. Δίνεις μεγάλη βάση στο να είναι... Δηλαδή όταν έχεις τέτοιους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια, πώς να συμπεριφέρεις σαν προπονητής, τι να τους πεις, να ανεβάσεις τον τόνο της φωνής σου, εντάξει, είναι νομίζω περιττό. Γι' αυτό το κλίμα είναι έτσι και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος από εκεί. Πόσο δύσκολο ήταν τεχνικά, έτσι, η ομάδα, είπαμε γνώση με υποβεβασμό, αλλά πόσο δύσκολο ήταν τεχνικά να ξαναστήσεις την ομάδα, γιατί χάθηκαν και ορισμένοι ποδοσφαιριστές, έτσι, και μικροί. Έφυγαν και κάποιοι μικροί. Ο Ντίμης ήταν απώλεια. Ναι, ο Ντίμης. Ο Ντίμης που πήγε στην Κοζάνη. Ναι, πρώτα χαρακτηριστικά. Μετά στην Κοζάνη. Και μετά, ναι. Τώρα παίζει στην Κοζάνη, ναι. Θεωρώ ότι φέτος συγκριτικά με πέρυσι το υλικό είναι πολύ καλύτερο. Και λίγο, αν κάναμε λίγο καλύτερες προπονήσεις, θα ήμασταν πολύ καλύτεροι. Αλλά είναι ένα γιατί, δουλεύουμε, δηλαδή. Ναι, γιατί δουλεύουμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, όπως συμβαίνει σε όλες τις περισσότερες ομάδες, δεν είμαστε ακαδημία. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει εμπειρία, υπάρχει ποιότητα. Ήρθε τώρα και ο Νεκτάριος ο Μπακαλίδης. Προσθέτει εμπειρία. Ναι, και, ναι, ναι. Και ο Τίλη. Και ο Τίλη εκεί στο χώρο του κέντρου. Ποιότητα, εμπειρία, ηλικιακά, στέκονται τα παιδιά, θα βοηθήσουν και αυτοί. Παρακολουθώ και λες ότι φέτος η ομάδα είναι καλύτερη από πέρσι και πριν λίγο έβγαλες μία πικρία ότι δεν ήταν το ρόστερ αυτό που έπρεπε να είναι. Πέρσι. Ναι. Ναι, εντάξει, αυτό το ξέρεις και εσύ τώρα, τι με ρωτάς, δεν το ξέρεις. Το ξέρεις και εσύ αυτό. Πέρυσι ήμασταν αδύναμοι, αλλά... Σε αλφα κατηγορία όμως. Ναι, έτσι. Αλλά για μία ώρα πολλές ομάδες δεινοπαθήσανε όμως. Βέβαια. Θα θυμάσαι, έτσι. Για μία ώρα μετά δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, ήταν αυτό που είπα πριν όμως, Κώστα, έχει μια διαφορά, δηλαδή ταχύτητας. Έχει μεγάλη διαφορά. Έτσι. Έχει. Μεγάλη διαφορά έχει. Η Β' με την Α έχει μεγάλη διαφορά. Πώς κρίνεις τη μέχρι τώρα πορεία στο πρωτάθλημα, είσαι ικανοποιημένος με τη σιγοπηδή των βαθμών, μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο? Κάτι καλύτερο θα μπορούσε να κερδίσει η ομάδα. Έχουμε μιλήσει με τα παιδιά, ξέρουν τα παιδιά
Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα, γιατί είπαμε μέσα στα αποδυτήρια και θέλω να πιστεύω ότι όλοι μέσα στην ομάδα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, θέλουν κάτι καλύτερο, να βγει η ομάδα, να αλλάξει κατηγορία, γιατί νομίζω ότι δεν θα έχει χάσιμο το χωριό. Και το χωριό και η ομάδα σαν ο ΑΕΚ Καλαμιάς να παίζει Άλφαρες Τεχνικό. Γιατί το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τα αποδυτήρια. Τι θέλει τώρα, τι θέλει. Λίγους παίκτες εκεί πέρα του χρόνου, καλές προπονήσεις, όλοι μαζί ενωμένοι, μια γροθιά ενωμένη και πάμε. Να μείνει. Να μείνει, να... δηλαδή πιστεύω ότι... Γιατί Άλφαρες Τεχνικό πάνε περισσότερος κόσμος, φιλάθλοι να δουν τα παιχνίδια. Και σε αυτό το χωριό θα είναι πρωτόγνωρο και νομίζω θα είναι καλό. Όλοι θα κερδίσουν. Έτσι να το δουν. Αλλά και οι φιλάθλοι όμως του χωριού να αγκαλιάσουν την ομάδα, να έρθουν να δουν την ομάδα. Να είναι εκεί πέρα υποστηρικτές. Έτσι νομίζω. Έτσι. Το φετινό πρωτάθλημα πώς το βλέπεις? Πολλοί λένε έτσι, ότι αυτός ο όμιλος δεν έχει καμία σχέση με τον πρώτο όμιλο. Είναι σε δυναμική, είναι πολύ πιο δυνατός όμιλος. Ένα θα σου πω, Γιώργο, μόνο. Πολλά παιχνίδια μεταξύ της δικιάς μας ομάδος. Τι να θυμηθώ τώρα, το Καριοχώρι, μες στο Καριοχώρι. Να θυμηθώ το παιχνίδι Πύργη που μας κερδίσαν μέσα εμάς. Δηλαδή, ποιοτικά ήταν ένα παιχνίδι γερές ομάδες, δύο ομάδες αντάξεις Άλφαρες Τεχνικό. Δηλαδή, χαιρόσουν να βλέπεις αυτά τα παιχνίδια. Κώστα, όταν λέω για δυνατό, αν πας στον πρώτο όμιλο, βλέπεις ας πούμε ότι εντάξει είναι το πρωτοχώρι, είναι νικήμα του Κρόκου, άντε το Λιβαδερό που έκανε το πλατανόρμα και λίγο η Ελάτη τώρα που ξύπνησε. Εδώ όμως, σε έναν όμιλο, μόνο, βλέπεις εγώ... Κομνηνά, Καλαμιά, να μην ξεχάσω και καμιά ομάδα και Ατρόμητος, αν δεν είχαν την τιμωρία του Καριοχώρη, τον Μπερδίκα, Άρδασα. Ξυπνάει, δηλαδή ομάδες που... Έχει 6-7 ομάδες της άξης. Ναι, και οι ελπίδες, τα πιτσιρίκια. Οι ελπίδες, έτσι, πολύ καλή ομάδα. Γι' αυτό λέω, να μην ξεχάσω. Είναι, δηλαδή, εγώ πιστεύω οι μισές και λίγο παραπάνω είναι οι ομάδες που μπορούσαν να βγουν. Ναι. Ναι. Ναι, γι' αυτό, αν ήταν στον άλλο όμιλο, αν μοιραζόταν οι όμιλοι. Έχει ενδιαφέρον, έχει suspense, όλα τα παιχνίδια είναι στην κόψη του ξηραφιού. Λοιπόν, και αν κέρδισε την προηγούμενη αγωνιστική, η Άρδασα τον Ατρόμητο θα ήταν 31 και θα ήταν. Θα έπρεπε και η Άρδασα. Δηλαδή. Και τώρα ναι, στα ανθρωπίνα. Ναι. Μα βλέπει ότι υπάρχουν ανακατατάξεις. Κατά στο 90, κάθε... δηλαδή δεν βλέπει 4-0, 5-0, 6-0. Και βλέπει και υπήρχε ακόμα, του ξεχάσαμε έτσι, και υπήρχε ακόμα δυνατή ομάδα. και βλέπεις ανακατα... γι' αυτό βλέπει και ανακατατάξεις σε κάθε έτσι, αγωνιστική. Έτσι θα πάει, Γιώργο, μέχρι το τέλος. Έτσι θα πάει. Για πες μου εσύ, αν θα σου έλεγα να βρεις τρεις ομάδες έξω εσάς, έτσι, που είναι κρίνησης ότι είναι φαβορή. Λοιπόν, εντάξει, για τα Κομνηνά τώρα έχει από εμάς μια διαφορά 5 βαθμούς. Λοιπόν, πρώτο φαβορή τα Κομνηνά. Εκείνη προπονητής, φίλος μου ο Φώτης, λοιπόν, συμπαίκτης κι αυτός. Και δεν θέλω να το στεναχωρήσω, αλλά μπορεί να το στεναχωρήσω. Τελευταία αγωνιστική έρχεται ο Φώτης μέσα σε εμάς. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι η βαθμολογία και τι ακριβώς θα έχει. Να έχει το νου του πάντως. Και ο Ατρόμητος, προπονημένη ομάδα, δουλεμένη ομάδα. Έχει πιτσιρίκια. Ναι, είναι δουλεμένη ομάδα καλή. Και μετά νομίζω εμείς από πίσω από Ζεστόπετρα. Και Ζεστόπετρα έκανε ένα μπαμ, αλλά... Νομίζω ότι επειδή φύγαν δύο παίκτες ποιοτικοί που τους βοηθούσαν. Έφυγε ο Μαρκόπουλος και εκεί. Ναι, ναι, δεν ξέρω τώρα τι θα κάνουν. Τι συνέχεια θα έχουν. Έτσι νομίζω. Να κάνουμε την αποφάση και να ξεκινήσω από σένα, Γιώργο. Τι ήθελες να πεις, ένα μήνυμα στους φιλάθλους, κάτι πώς θα βλέπεις αυτή τη χρονιά και τι θα χαρίσεις περισσότερο πέραν της ανόδου, έτσι, στην ομάδα. Εντάξει, σίγουρα ο κόσμος του χωριού εντάξει, μας στηρίζει και να μας στηρίζει όσο μπορεί περισσότερο. Εγώ θα χαρώ να βγει η ομάδα στο Α τοπικό. Άμα βγει όμως του χρόνου για μας θα είναι δύσκολα για μένα τον Παναγιώτη και τον Νίκο. Τον Νίκο. Μεγαλώσαμε. Εντάξει, σίγουρα μετά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, να ασχοληθούμε με άλλα πράγματα διοικητικά περισσότερο, να φέρουμε κάποιους παίκτες μέσω γνωριμιών και αυτά. Και σε αυτό το κομμάτι είστε πολύ δυνατοί. Εντάξει. Και πρέπει να λειτουργήσουμε. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας πλέον. Δηλαδή, θα κάνετε την καρδιά σας πέτρα, προτιμάτε η ομάδα να βγει στο άρθρο του Μεκόκκινου και να παίξετε. Ενώ γιατί του χρόνου, αν δεν βγει η ομάδα, μπορεί να παίξει ακόμα πιο πολύ άλλη. Ακόμα αντέχουνε.
Ας έρθουν νέα παιδιά στην ομάδα έχουν, μπορούν να και να τα ακόμα. Βλέπουμε εμείς από έξω. Εντάξει, η ομάδα σίγουρα το γήπεδο για να έρθουν νέα παιδιά είναι ένα κίνητρο, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι. Ναι, έτσι. Καλές εγκαταστάσεις. Πολλοί ποδοσφαιριστές αυτοί ήταν το γήπεδο. Ναι. Ναι, ναι. Και εγώ, ο ποδοσφαιριστής, άμα δεν είναι καλό το γήπεδο, δεν με κανένας να πάω απέξω. Ναι, ναι. Εντάξει, θα κάνουμε την προσπάθειά μας και θα δούμε. Παναγιώτη. Εγώ τι να πω. Εγώ καταρχήν ήθελα να σε ευχαριστήσουμε εσάς την εκπομπή, την κυρία Βίκη, εκ μέρους της διοίκησης που μας καλέσατε στην εκπομπή, που αναφέρετε την ομάδα μας και το χωριό μας. Είναι πολύ τιμητικό και που έχετε δώσει μια διαφορετική νότα εδώ και πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Περιμένουμε όλοι πώς και πώς να μπούμε στο ματιέ στα σπορ, να δούμε αποτελέσματα. Αν και τελευταία αργείτε, έτσι. Πώς? Τελευταία αργείτε. Αργείτε λίγο, η ενημέρωση αργεί. Περιμένουμε πώς και πώς να δούμε την εκπομπή, να μπούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Κάτι που δεν γινόταν παλαιότερα. Έχετε δώσει μια πολύ ξεχωριστή και ευχάριστη νότα και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Έτσι καλά, Παναγιώτη. Κότς, με σένα. Κλείνουμε. Τι να πω, να έχουν υγεία τα παιδιά, να συνεχίσουν τις προπονήσεις, να είμαστε ενωμένοι, δυνατοί, να πιστεύουμε σε αυτό που λέμε, να πιστεύουμε στην επιτυχία της ομάδος και εντάξει, να ευχόμαστε ότι όλα θα πάνε καλά και να είμαστε και τυχεροί. Χρειάζεται και λίγο τύχη. Έτσι. Η τύχη βλέπουμε ότι πολλές ομάδες τη χρειάζονται. Έτσι, γιατί μπορεί να έχει καλή ομάδα να παίζει καλά και να μην έχει τύχη και να χάνει ή να μην παίρνει στο βαθμό που θέλει. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και κάνουμε απολογισμό, αισθανόμαστε περηφάνεια για την ομάδα και να κλείσουμε έτσι με ωραίο τρόπο τη χρονιά. Όταν θα τελειώσει, άλλοι θα συνεχίσουν στην ομάδα, άλλοι δεν θα είναι, αλλά αυτό εδώ πέρα που περνάμε. Δηλαδή να μας ακολουθεί για χρόνια. Έτσι. Και όταν θα μαζευόμαστε να λέμε, θυμάσαι τότε τι έγινε. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Έτσι, έτσι θεωρώ. Παιδιά, εγώ να σας ευχηθώ καλή τύχη, καλή επιτυχία, να στόχοι να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ. Έτσι μια οικογένεια όλοι. Γλεντάτη το βλέπω στο μαγαζί μετά, είτε χάσουμε και κερδίσουμε. Μόνο μείνουμε στα γλέντια. Όχι, δεν ξεχάσαμε την κλήρωση. Θα την κάνουμε στο διάλειμμα, γιατί εδώ με τα παιδιά, γιατί ο χρόνος πιέζει. Και ξεπεράσουμε τον χρόνο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.